πάτημα. Εδώ στα Μελίσια, δεύτερο παιχνίδι. Αδιάφορο, καθότι και οι δύο έχουν περάσει. Ζαφυρόπουλου.
coach. Είναι όρθιος. Σουδριόν Κόντουρ. Ευστοχό. Από τον νέο. Βήματα. Τέσσερα, πάμε σε ένα time out και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το time out. Γεωργίου θα στοχίσει. Τρεφάνη θα μαζέψει. Εδώ στα αρχή, σε τριών πόντων, 4-17. Μουραλιάδες, Παφυρόπουλος, Γεωργίου, Κατσιγιαννίδης. Και θα πρέπει να δυναμώσουν λίγο την άμυνά τους τώρα. Πάλα καμιλά του Γεωργίου. Η Γιάννηση θα μπορέσει να την κρατήσει τον έλεγχο του. Ο νέος πήρε τα βήματα, ο Κατζηγιαννίδης όμως. Ο νέος εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία και την ποιότητά του. Πήρε και το καλάθι, πήρε και το φάου. Μπανάκι στο πακέ. Thank you.
5. Δεν θα πάει μέχρι μέσα. Μανσόλα θα περάσει στο Μπαργέ. Μέσα θα τελειώσει η φάση και αυτή η φάση. Το επιθετικό όπλο της ΕΣΕΡ, η οποία περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της. Ο Μαρσόλας θα πάρει το rebound. Έτσι και κερδίσει απόψε. Παίρνει την τρίτη θέση. Μαρκόπουλος. Το 10-25 με κινητά στον πάγκο της ΕΡΚ για να δείτε όπου φτιάχνουν. Λάθος πάσα, Καφυρόπουλα, αλλά ο Μανσόλας θα κλέψει. Μπαγκόπουλος θα πάρει την προσπάθεια. Θα μειώσει στις 11. Ο Δέδες θα χάσει την παράδειγμα στην χωριά του. Το Μαλαγιές ρεφάνει στο παρκέ. Επιστρέψαμε.
όσο σας ενδιαφέρει. Μορελάτος Μανσόλας έχει την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά σου έτσι. Thank you.
Ωραίος για τρεις. Για μία ρεύτερη βολή. Καλέτσις, ο Eurostep. 18-39 παραμένει. Η διαφορά τώρα στους 21 πόντους. Το πάω στο βέβαια.
θα πάρει την εσωτερική. Δεν θα τελειώσει. Σιγά στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. Ο Μεγαλάτος με τη φορήτα του Παμπλό προσθέτει ακόμα δύο πόντους στο ενεργητικό του, σε αυτό της ομάδας σου. Βέβαιες. Παλό φάου. Στο συγκρότη. Μόνο Ελλάδος. Thank you.
περάσει μια φορά και θα καταλήξει το καλάθι. Μεγάλη προσπάθεια του Μονέου. Ο Μαντζόλας θα πετύχει νέο καλάθι. Τέσσερα. Μπάλα χαμηλά. Έτω που θα στορχίσει. Για να δούμε το Μαντζόλα. Θα βάλει και αυτό, θα βάλει και αυτό. Και νομίζω ότι η κεντρική αξία τον τίτλο του καλύτερου παίκτη των ΜΟΒ απόψε. Η συμβολή του είναι μεγάλη σε όλη προσπάθεια που πραγματοποιεί η ομάδα του Αλεξόπουλου. Κατολού, ο Πάνης. Πάρει την προσπάθεια. Και πάλι στο Μαντζόλα.
Ο Ελλάδος. Μασόλας θα πάρει το επιθετικό rebound και θα κερδίσει αυτός αυτή τη φορά την μονομαχία εναντί των αντιπάλων ψηλών. 37-60. Στο ρεμπάνι παίζει με μία παραπάνω ταχύτητα από τον καθένα σε όλα του, αυτό πρέπει να του δασεύσει. Εντάξει, είναι το νεαρό της ηλικίας του, καλά κάνει, το πειράζω μερικές φορές. Έχει καλά στοιχεία, πιέζει πολύ καλά πάνω στην μπάλα, τρέχει καλά το γήπεδο, το μυαλό του λίγο. Εντάξει, θέλει και λίγο τη λίστα στο σουτ, στο τελείωμα, εντάξει, φαντάζομαι έχει σκουβές, δεν είναι το κύριο μέλημά του το πρωταρχικό το μπάσκετ, οπότε δεν τον κρίνουμε και τόσο αυστηρά. Αν υπήρχε χρόνο θα τα δουλέψει, νομίζω ότι τα βλέπαμε κάτι πολύ καλό. Μαριτσάς, ευκαιρίες αυτή τη γνωστή. Μέσα 38-67. Καλούδης. Μασόλας. Μπανάκης. Δείξει από το ριμπάου. Σιγούρης μπαίνει στο παρκέ. Θέση του. Μουρελάντου. Ναι. Δεν πιστεύω να τον βγάλει τώρα έξω ο Αλεξόπουλος. Του το κάνει στο πρώτο ημιχρόνο. Φτάνει αυτό να δεις να παίξει τώρα μέχρι το τέλος. Μαρίτσα στο δεύτερο. Καλούτης. Πολύ ωραία στο σιγουρί. Θα ήθελα να τους πω σε ένα γήπεδο και θα τους άφηνα μία ολόκληρη μέρα να ξεχάζουν πριν από κάθε αγώνα. Νομίζω ότι εκεί είναι το η αρχή στέρνα της ομάδας. Θα έχω συζητήσει με τον coach Μασόλας. Σε όλα τα άλλα όμως παίρνουνε 10 με τόνο. Και εντός και εκτός παρκέ. Μάρισας. Yeah.
τις πάσεις αυτές. Έτσι Γιάννηδης πήρε την μπάλα. Ο Μασόλας τελείωσε τη φάση. Πέντε δευτερόλεπτα. Ρίτσας θα πάρει τον τρίποντο στην εκνοή. Μπήκε μέσα, βάλε δύο τριποντάκια, την έκανε τη δουλίτσα του, θα περάσει τον πάγκο τώρα. Λοιπόν, 44-77, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Α, πήγε ο αδελφός του Μάικ στο γήπεδο. Στο τριών πόντο. Θα πετύχει το καλάθι. Η οικογένεια χαίρεται στη σωμή. Στο πάγκο, στο παρκέ. Τι άλλο να κάνει ο Αλεξόπουλος Junior. Έχει μπει, έχει βάλει τρίποντα. Καλέτσις. Ρεμπάνης. Κολοντάκης. Καλά που δεν θα έρθει. Γιαννίδης, Καταλέτσις. Γιαννίδης. Μπάλα θα περάσει έξω για τρεις. Σίδερο. Μετά το σύντου Παπαχρίστου. Καρκαλέτσις. Ο Μιχτός πρέπει να το κάνει το τρίποντο. Θα στο αρχίσει.
ψηλό. Ο Γαλέτης αριστερά του είναι ο Αλεξόπουλος, θα πάει μέχρι μέσα και καλά έκανε. 47-88. Yes. Μεγάλο στον πάγκο. Πέδες. Μέσα. Στέψε. Πάρα πολύ όμορφο ο Γαλούδης, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μονέο. Θα πάρει το φάουλ. Βέδες. Καλούδης. Πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά. Αλεξόπουλος. Θα στοχίσει. Σήμερα για το καλάθι θα έρθει ως φυσική επακόλουθο. Κακού σουτ προκάλεσε την αμυντική ανισορροπία. Γεραμάς ο σκόρερ. Του. Πιάσουν την κατοσάρα. Φιλοξενούμενοι. Γιατί ο κύριος Αλεξόπουλος κρατάει το κεφάλι του. Θα ζουμάρω για να... Εδώ τον αγκαλιάζει. Τα αδέρφια. Ο μεγάλος, ο μικρό. Τον προσέχει, αλήθεια είναι. Χαίρετε με τη χαρά του και έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, 50-95. Καλούδης. Σιγούρης. Θα τελειώσει η φάση. Μονέος. Θα πάρει την μπάλα στα χέρια του.
είναι εκεί πίσω. Σε 94-97. Αλεξόπουλος για τρεις, άστρος θα φορά. Αλλά και φάουλ. Από τον Σταματέα, ο οποίος έχει δικαιώματα για μια ελεύθερη βολή. Για να πιάσει τους 100. Ποδόγλου. Αλεξόπουλος. Τα έδρα το Σταματέα. 54-101. Σπάσανε κάτω σφαρά. Παπακρίστου. Γιαφυρόπουλος Καζιάννηδης. Πάρα στα χέρια του Μουρελάτου. Του Γιαφυρόπουλου, συγγνώμη. Λεπτό. Λοιπόν, το 54-101 θα είναι το τελικό σκορ. Οι δύο ομάδες θα δώσουν το ραντεβού τους πλέον με τους αντιπάλους που θα μάθουν τις προσεχείς ώρες στα play-off. Φάση το 32 για τη Master Summer League. Τελικό σκορ, Ποσειδός ο Χριστός των Μελισσίων, Cirque Black Mamba, 54-101. Τα χαρά σε όλους.